Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληται το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσκη λίθους και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή που λέει ότι με την υπομονή σας θα σώσετε την ψυχή σας. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς επίσης μας λέει ότι ο υπομείνας έως τέλους αυτός και θα σωθεί. Αυτός δηλαδή ο οποίος υπομένει πολλά πράγματα, αυτός και σώζεται. Επομένως, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, το σημερινό μας θέμα στην σύναξή μας θα είναι περί της υπομονής. Όπως ξέρετε, έξω από την Εκκλησία, από κάθε ναό δημιουργούνται τα σκαλάκια και έχουμε πει ότι τα σκαλάκια τα οποία υπάρχουν, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι αρετές, είναι η σκάλα των αρετών. Είναι η σκάλα κατά την οποία ο άνθρωπος ανεβαίνει πνευματικά. Κάθε σκαλάκι είναι και αρετή. Αυτό λοιπόν το σκαλί το οποίο σήμερα θα εξετάσουμε από τη σκάλα των αρετών είναι η υπομονή. Η υπομονή που πρέπει να αποκτήσουμε και να έχουμε, η υπομονή που είναι μία αρετή όχι μόνο για τους χριστιανούς, αλλά ιδιαιτέρως η υπομονή είναι μία αρετή και για εμάς τους μοναχούς. Είδατε πολλές φορές ότι εάν κάποιος άνθρωπος συγχυστεί, εκνευριστεί και είναι χριστιανός, πολύ συχνά ακούμε τον αντίθετό του να του λέει «Μα πού είναι η υπομονή σου, πού είναι οι αρετές που πρέπει να έχεις, εσύ που σου είπε το Α ή το Β, δεν έπρεπε να υπομείνεις και να ακούσεις το Α και το Β και να μην αντιμιλήσεις, να μην κάνεις το ένα, να μην αντίπεις, να μην εκνευριστείς. Γιατί έχασες την υπομονή σου?» Εδώ λοιπόν το ίδιο πράγμα συμβαίνει πολλές φορές και σε κάποιους οι οποίοι είναι μοναχοί. Ο μοναχός πρέπει να καλλιεργεί την υπομονή του. Είναι μια αρετή η οποία είναι αναγκαία, διότι η υπομονή, πρέπει να ξέρετε, είναι μάνα που γεννάει και άλλες αρετές. Γεννάει και άλλες αρετές η υπομονή. Και φυσικά η υπομονή είναι αυτή που γεννάει και την ταπείνωση. Δηλαδή πολλές φορές θέλουμε ο άνθρωπος να είναι ταπεινός. Πώς μπορεί να είναι κάποιος ταπεινός όμως, εάν δεν έχει υπομονή? Δεν μπορεί να υπάρχει ταπεινότητα χωρίς υπομονή, διότι ο εγωιστής άνθρωπος αμέσως, εάν του πεις κάτι, αντί να το υπομείνει, αυτομάτως θα βγάλει γλώσσα. Αυτομάτως θα βγάλει γλώσσα. Αυτομάτως θα αντίπει. Εάν του πεις Α, θα σου απαντήσει με Β. Και στο Β θα απαντήσει με Γ. Και ταυτόχρονα, όταν δεν έχει υπομονή, γεννάει και άλλο από εκεί και πέρα πλέον αμάρτημα, όπως είναι σε αυτόν τον άνθρωπο η ίση, πιστεύει δηλαδή ότι κάτι είναι, γεννάει υπερηφάνεια, γεννάει τον εκνευρισμό από εκεί και πέρα, γεννάει τη λογομαχία, το φθόνο, ενώ αυτός ο οποίος υπομένει καρτερικά, αυτός ο άνθρωπος ασκείται σε πολύ μεγάλες αρετές. Αυτό όμως για να μάθει ο άνθρωπος να κάνει υπομονή, είναι δύσκολη η αρετή. Δεν είναι εύκολο. Και αυτό μπορεί κανείς να το δει όταν προσπαθήσει να κλείσει το στόμα του, την ώρα που ο διπλανός του τον βρίζει.
Την ώρα που ο άλλος του λέει κάτι, τον πειράζει, τον ειρωνεύεται, τον κεντάει επίτηδες, ο άλλος να μπορεί να κρατάει το στόμα του κλειστό. Μεγάλη αρετή υπομονή. Και αυτό φυσικά μέσα στον άνθρωπο καλλιεργεί την ταπείνωση, διότι αν σκέφτεται ο άνθρωπος ότι ας μου λέει χειρότερο σήμερα από αυτά που λέει, ίσως και άλλο μου αξίζουν, ίσως ο Θεός βοηθάει για αυτού του τρόπου και ξεχρεώνω αμαρτήματα τα οποία έχω διαπράξει ή έχω κάνει, αυτομάτως κάνει σκέψεις ταπεινώσεως και έτσι η υπομονή γεννάει την ταπείνωση. Εάν δεν έχεις την υπομονή, αυτομάτως θα γεννηθούν όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Ο εγωισμός, ή και από τον εγωισμό θα δημιουργηθεί η οργή, ο εκνευρισμός και ούτω καθεξής. Ήταν ένας μοναχός, ο οποίος ήθελε να κάνει άσκηση στην υπομονή, γιατί πρέπει να την ασκείται. Οπότε όταν ήταν στη σκήτη του, εκεί πέρα στο μοναστήρι του, το πρωί δεν υπήρχε πρωινό, δεν τρώγαν πρωινό. Το πρωινό γινότανε μετά την τρίτη ώρα. Οπότε λέει ο μοναχός, ας περιμένω να πάει η τρίτη ώρα και μετά να πάρω κάτι να φάω. Οπότε αφού φτάνει η τρίτη ώρα λέει, μωρέ δεν περιμένω την έκτη, ας κάνω λίγο υπομονή. Τελικά έφτασε από την τρίτη πήγε στην έκτη. Και μετά τελικά λέει, πείνα, είχε αρχίσει πείνα. Λέει, τι είναι τώρα ακόμα, λέει, να περιμένω να πάει μέχρι την ενάτη για να φάω. Οπότε πολεμούσε τον εαυτό του και έκανε υπομονή να φάει μέχρι την ενάτη. Και όταν έφτασε η ενάτη και πέρασε η ενάτη και τότε πήγε να ξεκινήσει να φάει, βγάζει μια κραυγή μεγάλη και έφυγε από το στόμα του μέσα καπνός και βρώμα. Υπήρχε ειδικό δαιμόνιο, το οποίο το δαιμόνιο αυτό, αναφέρουν οι πατέρες, ήταν πειρασμός και αυτή η επιθυμία του φαγητού πλέον του έφυγε. Πώς νίκησε αυτόν τον πειρασμό? Τον νίκησε κάνοντας και εκτελώντας μόνος του και έλεγε, θα κάνω υπομονή άλλες τρεις ώρες. Άλλες τρεις ώρες. Γιατί κάθε ώρα τις ώρες εκκλησίες μιλάω έτσι. Να, να τρεις ώρες περίπου. Οπότε τρεις, στο τέλος έσκασε ο δαίμονας. Έσκασε ο δαίμονας. Και από το στόμα του βγήκε ολόκληρο σκαπνός και βρώμα δυσοδεία, λέει. Και από εκεί αντιλήφθηκε και ο ίδιος ότι όλη αυτή η επιθυμία της πείνας ήταν τελικά ένα δαιμόνιο το οποίο υπήρχε μέσα του. Το οποίο τον νίκησε μόνο με την υπομονή του. Επίσης ένας άλλος πατέρας τι έκανε? Είπε δεν θα πιω νερό για 40 μέρες. Και όταν ξεκίνησε να το κάνει τι έκανε? Έπαιρνε κάθε μέρα λέει ένα ποτήρι νερό, γάργαρο και το έβαζε μπροστά του. Και του έλεγε δεν πρόκειται να σε πιω. Ασκούσε λέει τον εαυτόν του στην υπομονή. Κοίταγε το νερό και δεν το έπινε. Θα περάσουν οι 40 μέρες για να σε πιω, του έλεγε. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο αγώνα θέλει για να μαθητεύσει ο άνθρωπος την υπομονή. Δεν είναι υπομονή μια αρετή που λέμε, κάνει υπομονή. Τι να κάνεις, κάνει υπομονή. Ήρθε αυτός ο πειρασμός, ήρθε αυτή η θλίψη, κάνει υπομονή. Από τι καταλαβαίνετε λοιπόν, η υπομονή δεν είναι μια αρετή που αποκτιέται με τόση ευκολία. Εδώ οι πατέρες για να αποκτήσουν την υπομονή, διαβάζουμε ότι βάζαν στη ζωή τους ολόκληρο πρόγραμμα και ενώ θέλαν να κάνουν κάτι λέγανε όχι, δεν το κάνω, θα κάνω το άλλο. Ένας άλλος Άγιος Πατέρας έλεγε ότι σήμερα οι μοναχοί λέει δεν προοδεύουμε στις αρετές, δεν ανεβαίνουμε τη σκάλα των αρετών, έλεγε,
και δεν φτάνουμε στα ύψη των παλαιών πατέρων, δεν φτάνουμε στα ύψη των ασκητικών πατέρων των παλαιών, για το λόγο το ότι σήμερα δεν έχουμε υπομονή. Δεν μπορούμε να υπομείνουμε. Π.χ. κάνει κρύο. Δεν μπορούμε να υπομείνουμε το ψύχος. Δεν είναι αδύνατο. Κάνει κρύο. Τρέμω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να ξεκουραστώ. Κρυώνω. Παγώνω. Αν αρχίσεις όμως και κάνεις μόνος σου και λες δεν πειράζει, ας περάσει μια μέρα. Και ας περάσει μια μέρα. Και ας περάσει μια μέρα. Αυτομάτως εκεί βλέπει κανείς την υπομονή του ανθρώπου. Στο Μέγα Αντώνιο κάποτε πήγε ένας γέροντας, ο λεγόμενος Παύλος ο Απλούς, όπως ονομάστηκε έτσι. Έχουμε πάει στο μοναστήρι του εκεί, είναι μονοφυσίτικο σήμερα, στην Αίγυπτο κάτω. Λοιπόν, ο Παύλος ο Απλούς ήταν παντρεμένος και η γυναίκα του δυστυχώς θα είχε με κάποιον άλλον. Μέχρι ότου έτυχε και τους έπιασε από αυτό φόρο. Α, τους λέει, μη στεναχωριάσαστε, δεν πειράζει, και αυτό θα το υπομείνω και θα το αντέξω, λέει στη γυναίκα του. Κάντε εσείς τη δουλειά σας, συνεχίστε τη ζωή σας. Εγώ, λέει, φεύγω. Και πήρε το δρόμο και πήγε μέσα, περπάταγε μέρες ολόκληρες, λέει, μέσα στην καυστική έρημο και έφτασε εκεί που ήταν ο Μέγας Αντώνιος. Τελικά του χτυπάει την πόρτα του Μεγάλου Αντωνίου. Ανοίγει η πόρτα από τη σπηλιά του Μεγάλου Αντωνίου, βγαίνει ο Μέγας Αντώνιος έξω, βλέπει έξω τον παππού. Τι θέλεις, του λέει γέροντα, εδώ πέρα εσύ? Λέει, ήρθα να γίνω μοναχός. Άντε βρε, του λέει, σε αυτή την ηλικία ήρθες να γίνεις μοναχός. Άντε πήγαινε, γύρισε πίσω, του λέει, πρόκειται τώρα, του λέει, εσύ να αποκτήσεις σε αυτή την ηλικία ούτε αρετές, πώς θα ασκηθείς, του λέει. Σήκω, φύγε από εδώ πέρα, του λέει, εσύ είσαι γέρος, δεν μπορεί να κάνεις ούτε ασκήσεις ούτε τίποτα. Θυμήθηκες τώρα σε αυτή την ηλικία να έρθεις για καλόγερος? Και τον πήρε από τα μούτρα ο Μέγας Αντώνιος. Φυσικά τον πήρε από τα μούτρα γιατί ήθελε να δει πώς θα αντιδράσει. Ο Παύλος επέμενε και του λέει, όχι, εγώ ήρθα, είμαι αποφασισμένος, θα κάτσω εδώ για μοναχός. Του λέει τότε ο Μέγας Αντώνιος, δεν με ενδιαφέρει εμένα, σε παρακαλώ μην μου ξαναχτυπήσεις, μη με ξανανοκλήσεις, πάρ' το δρόμο και φύγε. Μπαμ! Και δίνει με δύναμη, λέει, στην πόρτα της σπηλιάς, γιατί ξέρετε, τις σπηλιές τις κλείνανε και βάζανε ένα πορτάκι εκεί, για να μην βάζει μέσα κρύο. Λοιπόν, δίνει μια άλλη στην πόρτα της σπηλιάς και έκλεισε η πόρτα και έμεινε το γεροντάκι, έμεινε απ' έξω. Ο Μέγας Αντώνιος δεν βγήκε για τρεις μέρες. Μετά από τρεις μέρες ξαναβγαίνει από τη σπηλιά του, τον βλέπει να κάθεται απέναντι σε μια πέτρα. Λέει, τι κάνεις εδώ? Δεν σου είπα, του λέει, να φύγεις. Κόμμα εδώ πέρα, του λέει, απ' έξω από την πόρτα είσαι. Άντε σήκω, φύγε, του λέει. Από εδώ πέρα σου είπα. Του λέει, εγώ δεν φεύγω. Σου είπα ότι θα κάτσω εδώ για μοναχός. Εγώ θα παραμείνω εδώ μοναχός. Εδώ θα παραμείνω. Δεν φεύγω. Τότε εξετάζει να δει αν είχε φάει τίποτα. Ή αν είχε πει, αν είχε μαζί του τίποτα. Κανένα παξιμάδι, αν είχε πάρει τίποτα μαζί του να φάει, αν είχε νερό να πιει. Διαπιστώνει ότι δεν είχε πάρει τίποτα μαζί του. Και λέει ο Μέγας Αντώνιος, έχει πλάκα, λέει, τώρα να μου πάθηκε τίποτα εδώ μέσα στον καύσωνα και νηστικός που είναι και να πεθάνω και να έχω εγώ. Μπες μέσα, του λέει. Να σου δώσω κάτι, του λέει, να πιεις και να φας και σήκω να φύγεις. Στρώσε, του λέει, και το τραπέζι. Και στρώνει και το τραπέζι. Βάζει, του δίνει, του λέει, κράτασε τρία παξιμάδια και ένα μπάλα από εκεί, του λέει, που κάθομαι εγώ. Αρχίνησε ο Μέγας Αντώνιος, σαν νεαρός που ήταν, το έφαγε γρήγορα το παξιμάδι, πήγε και το νερό, τελείωσε. Ο παππούς από την άλλη πλευρά, και δόντια δεν είχε καλά, πήρε το ξερό το παξιμάδι, το δάγκωνα από εδώ, το δάγκωνα από εκεί το παξιμάδι, πού να τελειώσει. Οπότε του ξαναβουτάει από τη μούρη ο Μέγας Αντώνιος. Λέει, εμείς την όρεξή σου έχω να περιμένω τρεις ώρες που θα τελειώσει εσύ το παξιμάδι, του λέει. Άντε τέλειωνε, του λέει, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε κι άλλες δουλειές. Έχω προσευχή να κάνω, έχω κι άλλες δουλειές. Δεν έχω μεσένα, του λέει, εδώ μέσα. Τελείωνε, του λέει.
Λοιπόν, να είναι ευλογημένο, αρχίζει και έπρεπε πιο γρήγορα Μέγας. Ο Παύλος ο Απλούς. Ο οποίος δεν μιλούσε. Το μόνο που του έλεγε να είναι ευλογημένο. Τρώει το πρώτο παξιμάδι, του λέει τώρα περιμένω να φας και τα άλλα δύο, του λέει. Του λέει δεν πρόκειται, του λέει, να τα φάω αβά, του λέει τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο δεν πρόκειται να τα φάω. Του λέει γιατί δεν τα φας. Του λέει σου είπα θέλω να γίνω καλόγερος. Και εσύ βλέπω σαν καλόγερος ένα παξιμάδι έφαγες. Ένα θα φάω κι εγώ. Ένα από την νερόικες, ένα από την θα πιω κι εγώ όταν λέει νερό. Λοιπόν, τέλειωσες, του λέει. Το έφαγες, πρόσεχε, φύγε τώρα. Γύρισε πίσω. Του λέει, σου είπα ότι δεν πρόκειται να φύγω. Του λέει, το μεγάλο καλά, του λέει, για κάτσε εκεί πέρα, του λέει. Πάρε, του λέει, ένα καλάθι να το πλέξεις. Οπότε του έδωσε από αυτά από τους φοίνικες που κάνουν, να πλέξει καλάθι. Άντε, κούνα γέρο, τα χέρια σου, του λέει. Γρήγορα, το καλάθι πρέπει να πιέτσεις, του λέει, σε 10 λεπτά. Δεν θα κάνουμε 10 ώρες να βγάλουμε το καλάθι. Πλέκε, πάρ' τα χέρια σου. Έπλεκε γρήγορα, δεν μίλαγε, ο Παύλος Απλούς, έπλεκε, τα πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, του λέει, ακόμα. Μόλις το τελειώνει, γιατί είναι καλάθι αυτό, του λέει, τώρα που φτιάξες. Καλάθι, του λέει, είναι αυτό που πλέξες. Χάλασε το γρήγορα, του λέει, το ξαναπλέξουμε. Έλα σου δείξω πως πλέκεται σωστά. Και του βάλε τις φωνές. Και του δίνει ένα άλλο χόρτο, χειρότερο, πιο σκληρό, να μην μπορεί να το πλέξει γρήγορα. Οπότε του έλεγε, πάρ' τα χέρια σου, Ιησού. Γέρο, του λέγε, γρήγορα. Κάνε. Ο Παύλος Απλούς, παρότι του φώναζε, παρότι του έκανε, παρότι τον ξεφτέλιζε, παρότι τον ταπείνωνε, τίποτα, έπλεκε εκεί. Και στο τέλος του λέει ο Μέγας Αντώνιος, με την υπομονή σου, του λέει, με κέρδισες. Τώρα, του λέει, θα σε κάνω καλόγερο. Και τον έκανε καλόγερο και του είπε, θα πας λίγο πιο πέρα να μείνεις. Αν και στην αρχή ξέρεσαν να σας πω ότι όταν του έλεγε τον φώναζε και του έλεγε σήκω φύγει και τα λοιπά, του είπε, αν θες πήγαινε σε κοινόβιο, πήγαινε όπου θέλεις, εδώ πέρα μην έρχεσαι πάντως, φύγε από μένα. Δεν μπορώ εγώ να έχω άλλους μες στα πόδια μου, του έλεγε. Δεν μπορώ να έχω άλλους μες στα πόδια μου. Λοιπόν, και τελικά τον έστειλε τον Παύλο τον Απλού. Πώς θα κέρδισε όλα αυτά ο Παύλος ο Απλούς, ο οποίος έπιασε τη γυναίκα του σε μεγάλη ηλικία γέρος άνθρωπος, με άλλον άντρα, έφυγε περπατώντας, ξυπόλυτος, έφτασε στην έρημο και ο Μέγας Αντώνιος 3 μέρες τον είχε απ' έξω, μυστικό, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα, μέσα στον καύσωνα και όσοι πήγαν, είδατε τι καύσωνα κάνει και κάτω έτσι. Οι 50 βαθμοί είναι μέχρι να πεις 3. Μέχρι να πεις 3 είναι οι 50 βαθμοί σήμερα. Λοιπόν, και μέσα εκεί υπέμεινε τα πάντα. Και είδατε και τι συμπεριφορά σκληρή του είχε για να δει πώς θα αντιδράσει, πώς θα μιλήσει, πώς θα κάνει. Δεν χαϊδεύανε τους μοναχούς, ούτε τους δαχτυντίζανε. Ακριβώς για να δει, γιατί αυτή η υπομονή τι έκανε, του γέναγε την ταπείνωση. Για να μιλήσει σήμερα έτσι σε έναν μοναχό, θα δείτε πως θα έχει πάει στη μαμά του. Ή να μιλήσουμε σήμερα έτσι σε έναν μοναχό, ή να του συμπεριφερθούμε έτσι. Γι' αυτό λέει, δεν φτάνουμε, ένας άλλος Άγιος Πατήρ, όπως σας είπα, δεν φτάνουμε, λέει, σε μεγάλο ύψος, ούτε μπορούμε να μοιάζουμε στους μεγάλους πατέρες, λέει, τους παλαιούς. Δεν τους μοιάζουμε, γιατί. Γιατί εμείς σήμερα δεν έχουμε, λέει, την αρετή της υπομονής. Ένας άλλος, λέει, νεαρός, είπε, θα πάω στην έρημο και σε όποια σπηλιά μπω πρώτα μέσα ή σε όποιο σπιτάκι βρω, με όποιον ασκητή βρω, μοναχό εκεί πέρα, σε αυτόν τον μοναχό θα κάτσω και θα τον υπηρετήσω μέχρι να πεθάνω. Αυτό υποσχέθηκε στο Θεό. Ξεκινάει, παίρνει την έρημο, πηγαίνει, βλέπει ένα σπιτάκι στο τέλος μες στην έρημο. Μπαίνει μέσα στο σπιτάκι και του λέει, γέροντα, ευλογείτε, ήρθα να γίνω μοναχός. Σήκω φύγε, του λέει, από εδώ πέρα δεν θέλω εγώ κανένα μες στα πόδια μου,
φώναζε ο ασκητής εκεί πέρα, ο καλόγερος σηκωφήκε, του λέει, σου λέει, πάντε θέλω να είσαι με τα πόδια μου, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Τον έβριζε, τον ξεφτέλιζε, του λέει, δοκιτάτε, εγώ υποσχέθηκα ότι θα μείνω εδώ. Του λέει, δεν μπορεί να μείνεις μαζί μου. Άψονε, του λέει, δεν είμαι καλός καλόγερος, του λέει. Και έχω και μια γυναίκα παραμέσα, του λέει, με την οποία έχω σχέση. Δεν με πειράζει, του λέει. Εγώ θα κάτσω και θα υπηρετώ και τους δυο σας. Και θα είσαι ο γεροντάς μου. Του λέει, είσαι καλά, του λέει. Φύγε, Χριστιανέ μου, κολλάστηκα εγώ, του λέει. Θα κολλαστείς και εσύ εδώ μέσα. Εγώ δεν φεύγω. Είπα στο Θεό ότι όποιο σπιτάκι βρω μπροστά μου, εκεί το γέροντα αυτό, εγώ θα τον υπηρετώ μέχρι το τέλος της ζωής μου. Και θα τα υπομείνω όλα, ό,τι μου συμβεί. Αυτό με βρήκε, αυτό μου συνέβηκε. Έπεσα μπροστά μου και ο γέροντας πορνεύει, θα τον υπομείνω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Και κάθισε πλησίον του. Αρχίνησε ο ασκητής, ο καλόγερος, να ντρέπεται. Υπηρετούσε όμως και την πόρνη, η γυναίκα που είχε μέσα, και τον ασκητή υπηρετούσε. Τους μαγείρευε, τους περιποιόταν, γιατί αυτή ήτανε, αυτό είχε πει. Ότι θα κάνει όλες τις δουλειές. Ό,τι ήταν. Τελικά ο ασκητής λέει στην παράνομη γυναίκα, δεν αντέχω, τσι λέει, σήκω να φύγουμε κρυφά, γιατί δεν αντέχω άλλο πια αυτό το πράγμα να είναι αυτός ανάμεσά μας, λέει. Έχω τύψει συνειδήσεως, αυτός πρόσεξε με πόσο αυτό που υποσχέθηκε στο Θεό, ότι θα υπηρετήσει, θα με υπηρετεί μέχρι τέλους, το κάνει κατά γράμμα. Εγώ που υποσχέθηκα ότι θα υπηρετώ το Θεό μέχρι τέλους, δεν το κάνω. Λοιπόν, πάντα φύγουμε, έχω τύψει συνειδήσεως μετά αυτόν. Ναι. Και την παίρνει κρυφά το βράδυ και φεύγει. Τους παίρνει μυρωδιά ο νεαρός, σηκώνεται, τρέχει από πίσω. Σου λέει, πού πάθει. Του λέει, γύρνα πίσω, του λέει, σου γαρίζουμε το σπιτάκι και κάτσε εκεί να ασκητέψεις. Εγώ δεν είπα ότι θα πάω να ασκητέψω, λέει. Εγώ είπα, θα πάω, θα γίνω μοναχός και θα υπηρετώ σε όποιον γέροντα βρω μπροστά μου. Ό,τι και να είναι αυτός. Και είπα θα τον υπηρετήσω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Επομένως γυρίστε εσείς πίσω γιατί όπου πάτε, εσάς βρήκα μπροστά μου, εσάς θα υπηρετώ. Και τους υπέμεινε χρόνια. Πόρνευε ο καλόγερος, μέσα εκεί ήταν ο τέτος και έκανε υπομονή και τους περιποιότανε, τους στάζε, τους μαγείρευε, καθάριζε, έπλαινε, έκανε όλες τις δουλειές, έκανε την προσευχή του, δεν τον ενδιέφερε τι έκανε ο γέροντάς του. Μέχρι όπου αρχίνησαν οι τύψεις να μεγαλώνουν στον καλόγερο, διότι έβλεπε την υπομονή του άλλου, αλλά έβλεπε ότι εκείνος είχε υποσχεθεί στο Θεό και είχε δώσει μια υπόσχεση. Ποια υπόσχεση? Ότι εγώ θα υπηρετήσω μέχρι το τέλος του γέροντά μου. Όποιον βρω μπροστά μου. Και το εφήρμοσα. Και εγώ, λοιπόν, που δώσε υποσχέσεις στο Θεό Πατέρα, δεν τις έχω εφαρμόσει. Και αυτό δημιούργησε μέσα του σιγά σιγά τύψεις συνειδήσεως και τον έφερε σε μετάνοια. Και κατά τον ίδιο λόγο ήρθε σε μετάνοια και η γυναίκα που ήταν κοντά του. Οπότε κάποια στιγμή της λέει, φύγε, της λέει της γυναίκας, πρέπει αυτά που υποσχέθηκα στο Θεό να μπορέσω να τα κάνω και εγώ στη ζωή μου μέχρι τέλους. Καλό έργο επιθυμείς, αλλά εάν και τελειώσεις αυτό, όπως υποσχεθήκαμε την ώρα της κουράς μας. Την ώρα που γινόμαστε μοναχοί, υποσχόμεθα ότι και μας λέει ο πνευματικός ότι καλό έργο επιθυμείς, καλά έκανες και ήρθες, αλλά εάν και τελειώσεις. Και έτσι η υπομονή αυτού του νεαρού, του νέου αυτού, έφερε σε μετάνοια και το γέροντα και εκείνη την αμαρτωλή γυναίκα, οι οποίοι σώθηκαν και οι τρεις τελικά. Όπως και ο Παύλος ο απλούς, με την απλότητά του, με την ταπείνωσή του, με την υπομονή του που γέννησε όλη αυτή την ταπείνωση, έτρωγε όλον αυτόν τον εξευτελισμό κάθε φορά από το Μεγατόνιο και δεν μίλαγε. Αυτό γίνεγε μέσα και καλλιεργούσε την ταπείνωση, γιατί και η ταπείνωση θέλει καλλιέργεια. Και καλλιεργείται πώς? Με την υπομονή. Με την υπομονή καλλιεργείται. Η υπομονή είναι πολύ μεγάλη αρετή. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι έτσι θα την αποκτήσω υπομονή. Υπομονή αποκτείται. Αποκτήθηκε με πολύ αγώνα, με πολύ δάκρυ, με πολύ προσευχή, με πολύ αγώνα, με πολύ υδρότα.
Δεν αποκτιέται έτσι υπομονή. Θέλει κανείς να παλεύει για να την αποκτήσει. Επίσης, θέλει υπομονή στο πνευματικό μας αγώνα. Θέλει υπομονή στο πνευματικό μας αγώνα, αγωνιζόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, κάποιος κάνει έναν αγώνα και κάνει παραπάνω από το μέτρο που μπορεί. Αρχίζει και λέει θα κάνω τώρα αυτό. Και αρχίζει και το κάνει με ζήλο έτσι αυτό το πράγμα. Με όρεξη. Λέει ας πούμε θα κάνω τώρα κομποσκήνη. Τέλειωσε. Από εδώ και πέρα θα κάνω κάθε μέρα κομποσκήνη. Και αρχίζει και κάνει κομποσκήνη ενώ δεν έκανε πιο πριν. Άμα το δείτε μετά από λίγο λέει τι θα πάθει. Θα κουραστεί και θα το παρατήσει λέει. Και ενώ ξαφνικά έκανε 300 κουμποσκήνια, 100 κουμποσκήνια, δεν ξεκίνησε λίγα-λίγα, να πάει 5, να πάει 10, σιγά-σιγά τον αγώνα του, έβαλε μπρος και πήγαινε. Σου λέει τώρα θα κερδίσω εγώ όλα. Αυτό λέει τον βλέπεις μετά από λίγο, το παρατάει. Μετά από λίγο λέει ξαναρχίζει, το ξαναπιάνει και λέει όχι θα το ξαναπετύχω, θα το κάνω τώρα. Θα ξαναγωνιστώ. Και αυτή τη φορά θα το πετύχω. Και ξεκινάει πάλι. Πάλι κάνει υπέρμετρο. Υπέρμετρες δυνάμεις γιατί πιστεύει ότι τώρα αυτή τη φορά θα το πετύχω. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν κάποιος κάνει ένα αγώνα πέρα λέει από το μέτρο και μετά σταματά και αργότερα ξαναρχίζει εντατικό πάλι αγώνα τελικά δεν νικά λέει τον πειρασμό. Δεν μπορεί να τον νικήσει και δεν θα κάνει ποτέ καμία πρόοδο. Καμία πρόοδο δεν θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Διότι δεν έχει υπομονή. Δεν έχει υπομονή. Το ίδιο παθαίνουν και οι παχουλοί πολλές φορές. Λέει τώρα θα κάνω δίαιτα, λέει. Δεν τρώω τίποτα. Τέλειωσε. Και αρχίζει και κάνει ο άλλος. Και βλέπεις εσύ λες, πού θα πάει, θα κάνει το μια, δυο, πέντε μέρες. Μετά το βλέπεις κλατάρει ο άλλος. Και μετά, α, θα ξαναρχίσω, ξαναπροσπαθήσω. Αυτός λέει ο άνθρωπος, δεν θα κάνει καμία πρόοδο, ούτε σε αυτό το σημείο. Δεν θα χάσει λίγο τα κιλά, δεν μπορεί να προοδεύσει. Θα χάνει και θα ξαναπέμπει. Γιατί δεν έχει υπομονή λέει. Δεν μπορεί να κάνει πρόοδο. Το ίδιο γίνεται και στις αρετές. Το ίδιο γίνεται παντού. Γιατί θέλει με μέτρο. Θέλει με μέτρο. Και γι' αυτό είδατε οι διαιτολόγοι, τα παράδειγμα. Στις δίαιτες όταν δίνουν, ποτέ δεν σου λένε θα φας ένα παξιμάδι. Αρχίζει κόβει το φαγητό, αλλά σου δίνει και τρως. Και σου λέει θα χάσεις τόσα γραμμάδια, τόσα. Και σε χρόνο, σε μήκος χρόνου θα χάσεις τόσα κιλά. Αν δεν σου είπα να χάσεις τα κιλά μέσα σε ένα-δυο μήνες, θα κάνεις ένα υπέρμετρο αγώνα, θα ξαναπάς, θα ξαναπήρες. Θα ξαναπείς, θα ξαναξεκινήσω, πάλι τα ίδια θα ξαναγίνεις. Διότι δεν έχει αυτός ο άνθρωπος υπομονή να αποκτήσει την αρετή σιγά σιγά. Το ίδιο λέει γίνεται και στο πνευματικό λέει όμως. Τώρα λέει τέρμα λέει. Τελείωσε, το έκανα αυτό, το ξανακάνω λέει. Δεν έχει υπομονή και να πει και την ταπείνωση. Ότι θα προσπαθήσω. Και σιγά σιγά με την προσπάθεια σιγά. Όπως ένα σπίτι δεν το χτίζεις. Μονοκουπανιάς, τούβλο χτίζεται και πέτρα χτίζεται. Δεν μπορεί ξαφνικά όλες οι πέτρες να σηκωθούν από το έδαφος και να κολλήσουν επάνω όρθιες μόνες τους. Δεν γίνεται. Γιατί και αν τις βάλεις έτσι γρήγορα θα πέσει αυτό το σπίτι. Δεν θα έχει στεριωθεί καλά. Το ίδιο δεν στεριώνεται και ο πνευματικός αγώνας άμα δεν... άμα δεν έχει αυτή την υπομονή. Μια φορά πάλι ήταν ένας, αναφέρουν τα βιβλία μας, ήταν ένας μοναχός, ο οποίος πήγε λέει σε μια σκήτη να ασκητεύσει και εκεί ήταν μόνος του. Και δεν είχε εύκολα πρόσβαση ούτε για νερό, ούτε για φαγητό κτλ. Και αρχίζει και παίρνει και πάρα πολύ δύσκολα. Και ο πειρασμός του λέει, τι κάθεσαι τώρα εδώ, κινδυνεύεις να πεθάνεις, δεν έχεις νερό να πιείς, δεν έχεις εκείνο, δεν έχεις το άλλο.
Και είχε συνέχεια λογισμούς και πειρασμούς να πάει κάπου αλλού, να είναι τουλάχιστον να έχει πιο μεγάλη πρόσβαση. Τουλάχιστον να έχει λίγο νερό, να έχει λίγο φαγητό σε πιο ταχυδρομικό διάστημα. Να περνάει λίγο καλύτερα που θα λέγαμε σήμερα. Τελικά τον νίκησε αυτός ο λογισμός να αλλάξει σκήτη και να πάει λίγο κάπου αλλού καλύτερα. Μόλις πήγαινε κάπου αλλού και ήταν και άλλοι πατέρες πιο κοντά και είχε πιο πρόσβαση, εκεί λέει που πήγε μέσα στο δωματιάκι του να μείνει στο κελάκι του, αρχίζει λέει θόρυβο απ' έξω να ακούει πάνω στη σκεπή του, να γίνεται θόρυβοι, να γίνεται το ένα, να γίνεται το άλλο. Ξαφνικά βγαίνει έξω λέει, και βλέπει ένα θέρας λέει με ένα τρεπάνι. Του λέει, εσύ ποιος είσαι, του λέει. Του λέει, εγώ είμαι ο ίδιος δαίμονας που ήμουν και στην προηγούμενη σκήτη, του λέει. Και σου βάζα τους λογισμούς να φύγεις. Τώρα ήρθα να σε διώξω και από εδώ, του λέει. Και τότε το κατάλαβε ο μοναχός και ξαναγύρισε ξανά στην πρώτη σκήτη. Σου λέει, κοίταξε να δεις, δεν υπέμεινα την πείνα, δεν υπέμεινα την ασυδία, το ότι δεν έτρωγε, με νίκησε, έχασα την υπομονή μου, με έδιωξε από εκεί ο δαίμονας. Εκείνος λοιπόν με έδιωξε. Ξαναγύρισε πίσω και τώρα σου ήρθε και εδώ πέρα πάλι να με ξαναδιώξει. Και έτσι ξαναγύρισε λέει πίσω στην ίδια του την σκήτη που ήταν και πιο πριν. Να λοιπόν και τι λέει ο Απόστολος, ο υπομείνας έως τέλους, λέει η Γραφή, ούτως σωθήσετε. Χωρίς λοιπόν υπομονή και χωρίς την ταπείνωση, όπως σας είπα, ο άνθρωπος αποκτά περηφάνεια, αποκτά εγωισμό. Γιατί βαδίζει στην άλλη ακριβώς πλευρά. Ακριβώς στην άλλη πλευρά. Και φυσικά όταν αποκτήσει ο άνθρωπος ποιήση, υπερηφάνεια, εγωισμό, έχει όλα τα συναπόκα, όλα θα πούμε πει σε άλλες ομιλίες. Αντί να ανεβαίνει σκαλιά, κατεβαίνει σκαλιά αυτομάτως. Αντί να ανεβαίνει πνευματικά, χαλάει. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε υπομονή. Υπομονή πού? Στους πειρασμούς. Υπομονή στις αρρώστιες. Υπομονή στις θλίψεις. Υπομονή στους διωγμούς. Υπομονή στις ίδρυς. Υπομονή στις οικοφαντίες. Χρειάζεται μεγάλη υπομονή. Και η υπομονή είναι σε πολλά μέτωπα. Σε πολλά μέτωπα. Για σκεφτείτε πόσες θλίψεις μπορούν να μας βρουν στη ζωή μας. Από θάνατο. Θλίψη, από άδικη συκοφαντία. Έχουμε επίσης άλλο πειρασμό να έρθει ο άλλος κακός ο γείτονας. Να έχω μέσα στο μοναστήρι ένα μοναχό, κακό μοναχό, ο οποίος με ταράζει συνέχεια, με συγχύζει συνέχεια, δεν με αφήνει να ηρεμήσω, με ταράζει κάθε τρεις και πέντε. Και εκεί που είναι ο αδελφός μου, που εγώ πρέπει να ασκηθώ. Να γιατί είπε ο Μέγας Αντώνιος, η σωτηρία σας περνάει δια του πλησίου. Και πολλές φορές αυτό δεν είναι αρνητικό, το βλέπουμε εμείς αρνητικό. Αλλά αν το δούμε με θετική πλευρά, θα δοξάζουμε το Θεό. Δηλαδή αν σκεφτώ ότι αυτό τον αδελφό εδώ μέσα μου τον έφερε ο Θεός, ώστε να δοκιμαστεί η δικιά μου υπομονή και να αποκτήσω εγώ ταπείνωση, και να καλλιεργήσω την ταπείνωση και την υπομονή που δεν την έχω, τότε αυτό που μου στέλνει ο Θεός είναι να δοξάζω εγώ το Θεό. Είναι να δοξάζω το Θεό. Διότι τελικά αυτός ο άνθρωπος που μου ήρθε μέσα για μοναχό στο μοναστήρι, αντί εγώ να τον βλέπω σαν αιτία ότι θα κολλαστώ, μπορώ να τον βλέπω ότι σαν αιτία αυτός ο άνθρωπος είναι ώστε να με βοηθήσει στην αγιότητα. Να αποκτήσω αυτό που δεν έχω. Με βρίζει, με κατηγορεί, με συκοφαντεί, δεν μου συμπεριφέρεται καλά. Να αποκτήσω την ταπείνωση, να αποκτήσω την υπομονή, να αποκτήσω την ανεκτικότητα. Αποκτάω αρετές. Και μάλλον πρέπει να πηγαίνω να του ανάβω κεράκι και να ευχαριστώ τον Θεό που μου τον έστειλε αυτόν, ναι, διότι έτσι βοηθιέμαι. Όπως μπορεί στον έτσι ο κόσμο να σου στείλει ένα κακό γείτονα. Να σου στείλει έναν κακό συγγενή. Υπάρχουν δύο όψεις. Να το δεις και να πεις συμφορά που με βρήκε αυτόν τον άνθρωπο.
Μπορεί να τον δεις θετικά όμως. Το ίδιο, τον ίδιο πειρασμό το γείτονα να τον δεις θετικά. Ότι ήρθε η ώρα να αποδείξω ότι το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται στην πράξη. Να δείξω την αρετή της υπομονής, την αρετή της ανεξικακίας, την αρετή της αγάπης. Εκείνος θα μου κάνει κακό, εγώ θα τα αποδίδω με αγάπη. Και έτσι αδίωτος ο άνθρωπος να αποτελεί για εμένα αιτία να χάσω την ψυχή μου, ο ίδιος άνθρωπος να γίνεται αιτία εγώ να ανεβαίνω πνευματικά. Αρκεί να το δω θετικά και να μην το δω αρνητικά. Είναι σαν το ποτήρι που άλλοι το βλέπουν μισογεμάτο και άλλοι το βλέπουν μισοάδιο. Εξαρτάται λοιπόν από τη δική μου τη διάθεση πώς αντιμετωπίζω τα πράγματα. Τα αντιμετωπίζω θετικά ή αρνητικά. Θετικά ή αρνητικά τα αντιμετωπίζω. Επομένως η υπομονή είναι μια μεγάλη αρετή, η οποία καλλιεργεί συνεχόμενα τον εσωτερικό μου άνθρωπο, την εσωτερική μου ψυχή. Είναι ακριβώς η υπομονή σαν και αυτόν που παίρνει το σκαρπέλο, παίρνει και το σφυράκι και αρχίζει να κάνει ένα μάρμαρο καλλίγραμμο σώμα και προσπαθεί να φτιάξει το μάτι, να φτιάξει το φρύδι, να φτιάξει. Η υπομονή δημιουργεί καλό χαρακτήρα, σκληρό χαρακτήρα που μπορεί ανέχεται, δέχεται, υπομένει τα πάντα. Και γι' αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προηγουμένως ότι η θλίψη λέει οδηγεί στην υπομονή. Η δε υπομονή λέει στη σταθερότητα του χαρακτήρας μας. Η δε σταθερότητα δημιουργεί την ελπίδα. Η δε ελπίδα δημιουργεί τη σωτηρία. Είναι βέβαια η σωτηρία μας. Βλέπετε λοιπόν ότι η θλίψη, ένας πειρασμός, η ύβρη, στεναχώρια, οτιδήποτε κακό μου συμβεί, εν πάση περιπτώσει, από την ώρα που εγώ το αντιμετωπίζω με υπομονή, αυτομάτως εγώ ευρεούμαι, σταθεροποιούμαι. Μπορώ και αντιμετωπίζω ένα πράγμα. Δεν κλονίζομαι, αυτό σημαίνει μου δημιουργεί η θλίψη, δημιουργεί την υπομονή. Η υπομονή δημιουργεί τη σταθερότητα. Σταθεροποιούμε. Όταν δεν αρχίζω και σταθεροποιούμε, πατάω καλά, γιατί βλέπω, ξέρω πλέον να αντιμετωπίσω τον υπομένο, τον χαμογελάω, δείχνω την αγάπη μου, ενώ εκείνο συνέχεια μου πάει κόντρα, εγώ το αντίθετο δίνω. Αρχίζω και βλέπω ότι πατάω πλέον σταθερά. Βλέπω ότι πατάω σταθερά στα πόδια μου. Αυτή η σταθερότητα πλέον με κάνει να ελπίζω. Ελπίζω πού? Ότι πλέον επέρχεται τη διόρθωση του χαρακτήρου μου. Η ελπίδα λοιπόν αυτή μου γεννάει πλέον τη σωτηρία μου, γεννάει το επόμενο. Ότι πλέον θα σωθώ. Και γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή ότι ο υπομείνας έως τέλους ούτως και σωθήσετε. Όποιος υπομένει μέχρι τέλους, αυτός και σώζεται. Εδώ λοιπόν είναι ο κάθε ένας από εμάς στη θέση την οποία βρίσκεται να δείχνει την πρέπουσα υπομονή. Εμείς σαν μοναχοί, στο διακόνημά μας, στα καθήκοντά μας, στον τρόπο που υπηρετούμε τον Θεό, υπομονή, υπομένουμε. Όπως ο άλλος υπομένει μια αρρώστια, και σκεφτείτε ένα παράλυτο που κάθεται συνέχεια σε ένα καροτσάκι, ένα πυρικό, και κουνάει μόνο το κεφάλι του, δεν μπορεί να κουνήσει ούτε τα χέρια του, ούτε τα πόδια του. Τι περιμένει αυτός ο άνθρωπος? Το θάνατο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και όμως το βλέπεις, δεν γογγίζει. Το υπομένει. Και ενώ μεγαλώνει και παραμένει ανάπηρος και πεθαίνει στα 70-80 του χρόνια, βλέπεις, δεν γόγγισε μια φορά κατά του Θεού. Δεν είπε, Θεέ μου, γιατί εγώ να είμαι εδώ και οι άλλοι να περπατούν, οι άλλοι να μπορούν να τρέχουν, οι άλλοι να έχουν την υγεία τους και εγώ να είμαι καθυλωμένος μια ζωή πάνω σε ένα καροτσάκι, ένα πυρικό. Γιατί, Θεέ μου, οι άλλοι έκαναν οικογένεια και εγώ δεν μπόρεσα να κάνω? Γιατί, Θεέ μου, επέτρεψες να περάσω? Υπομένει. Και δοξάζει το Θεό. Και δοξάζει το Θεό.
Και γιατί το έχουμε πει και άλλη φορά ότι η δοξολογία στο Θεό είναι πολύ, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει το Κύριε Λέησον. Έτσι, γιατί το να παρακαλάω και να λέω Θεέ μου, ελέησέ με τον αμαρτωλό μου. Βοήθησέ με να γίνω καλά. Ζητάω να αποκτήσω την υγεία μου. Και είναι λογικό αυτό, ένας που ευρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση και σε οτιδήποτε κατάσταση ευρίσκεται, να ζητάει την υγεία του. Έτσι. Σου πέθανε ένα συγγενικό σου πρόσωπο, το παιδί σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου. Είναι λογικό το να πεις Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, Θεέ μου βοήθησέ με να το ξεπεράσω. Η άλλη θα έρθει το παιδί της και παρακαλάει στο Θεό να του δώσει υπομονή. Ζητάει το έλεος του Θεού. Αυτό είναι φυσιολογικό, λένε οι πατέρες. Δεν έχει από το Θεό, ας το πούμε, κάποια μεγάλη τρομερή αξία. Όμως το να το δέχεσαι ότι αυτό θα σε βοηθήσει στη σωτηρία σου και σου δώσει ο Θεός αυτή τη θλίψη, όπου η θλίψη αυτή θα σε οδηγήσει στην υπομονή και η υπομονή θα σε οδηγήσει τελικά στη σωτηρία σου. Γιατί είπαμε, η θλίψη γεννάει την υπομονή, η υπομονή γεννάει τη σταθερότητα, η σταθερότητα γεννάει την ελπίδα, η ελπίδα τη σωτηρία. Το ότι λοιπόν θα με οδηγήσει στη σωτηρία, τι κάνω τελικά. Ενώ θάβω το παιδί μου, τελικά τι πρέπει να πω. Δόξασε ο Θεός. Και δοξάζει το Θεό. Για σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να φτάσει στο σημείο, ενώ διέρχεσαι τεράστια θλίψη, να λες δόξασε ο Θεός. Να δέχεσαι τη θλίψη, όπως είπα προηγουμένως, όπως θα δεχτείς τον κακό το γείτονα. Όπως θα δεχτείς τον κακό το γείτονα. Δηλαδή ότι ο γείτονας αυτός δεν θα είναι τι εναπολαστής, αλλά με τα ελαττώματα και με τα προβλήματα που σου δημιουργεί ο γείτονας, εσύ με την υπομονή που θα τα αντιμετωπίσεις θα κερδίσεις στο παράδεισο. Θα σε βοηθήσεις στο να φτιάξεις και να αποκτήσεις αρετές σου. Να καλλιεργήσεις τις αρετές σου. Έλεγε κάποτε ένας ότι ήταν, λέει, στο Άγιον Όρος και είχε αποκτήσει, λέει, την αρετή της προότητος, της ησυχίας κτλ. Κτλ. Της αορκησίας δεν ορκιζότανε. Και ρωτάει κάποιος άλλος, λέει, είναι μόνος του εκεί. Είναι μόνος του. Γι' αυτό, λέει, δεν έχει, λέει, ούτε νεύρα, έχει ησυχία και δεν έχει πειρασμούς. Για, λέει, να του βάλουμε, λέει, έναν άλλον, να δούμε, να πάει ένας άλλος, λέει, εκεί να δούμε, θα έχει, λέει, την ίδια οργησία. Οπότε, ξαφνικά πάει ένας άλλος εκεί πέρα και τι κάνει. Εκεί ο ασκητής είχε ένα κυπάκο, είχε φυτέψει δύο κουνουπίδια, είχε φυτέψει δύο κρεμμυδάκια, δύο μαρούλια, είχε δύο γλαστρούλες, βάλει. Οπότε, έγινε, τι κάνεις αυτό. Άντε καλά, λέει, τι παλιογλάστρα είναι αυτή, λέει, μπα, την παίρνει και την πετάει. Του κοιτάει ο ασκητής, δεν μίλησε. Λέει, τι παλιομάρουλα είναι αυτά. Άντε καλέ, πετάχτε τα από εδώ. Και πιάνει τα μαρούλια ένα, τα κουνουπίδια και τα πέταξε. Και τα κρεμμύδια. Οπότε ο ήρεμος, λέει, ασκητής ξαφνικά έβγαλε το θηρίο. Και εκεί που τον πιστεύαν όλοι ότι είχε αοργησία, ότι ήταν ήρεμος και είχε αποκτήσει και την αρετή της πρότητος, τελικά φάνηκε ένα άγριο θηρίο. Γιατί δεν τα είχε αποκτήσει. Άρα λοιπόν ο κακός ο γείτονας είναι εκείνος ο οποίος με κάνει να βλέπω, έχω όντως αποκτήσει αρετή. Όντως μπορώ να κρατήσω κλειστό το στόμα μου. Όταν ο ηγούμενος μου πει κάτι. Όταν ο αδελφός μου, ο άλλος μου την πει και μου πει κάτι. Όταν μου πούνε να κάνω κάτι και δεν το θέλω. Έχει ο αδελφός. Έχω την υπομονή. Πώς το αντιμετωπίζω. Ή αυτομάτως θα βγάλω τον κακό μου τον εαυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ο γείτονας σταθμός. Φαίνεται ακριβώς ο κακός ο γείτονας. Ακριβώς το τι έχω αποκτήσει. Τεράστια λοιπόν αρετή, η αρετή της υπομονής. Την οποία πρέπει να την αποκτήσουμε. Και γι' αυτό πόσο χαίρεσε έναν άνθρωπο
όταν αντιμετωπίζει όλα τα γεγονότα και τα πιο δύσκολα, με μια μακάρια υπομονή, με μια αγία υπομονή. Και τον θαυμάζεις. Και βλέπεις, ανέχεται, κρατάει την πραότητά του, το χαμογελό του. Παρότι του κάνεις κακό, παρότι δεν αντιλογεί, δεν. Και ξαφνικά λες αυτούς ο άνθρωπος, όντως ζει στον παράδεισο. Όντως αυτός ο άνθρωπος καλλιεργήθηκε και έχει γίνει φως. Δεν υπάρχει σκιά επάνω του. Αυτό το πράγμα είναι εκείνο που πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς. Να λοιπόν γιατί η υπομονή είναι εκείνη η οποία τελικά μας χαρίζει την σωτηρία μας. Στους διωγμούς υπομονή, στις θλίψεις υπομονή, στις αρρώστιες υπομονή, στη συκοφαντία υπομονή, σε όλα αυτά που περνάμε υπομονή. Μπορούμε να το κλείνουμε το στόμα μας και να μην εκδηλώνουμε ούτε κακή, ούτε κακό λόγο, τίποτα. Θα δεις πως θα σκάσει το θηρίο. Σαν τον άλλον που ξεκίνησε όταν σας είπα, ο οποίος είχε πρόβλημα με το φαΐ. Και τελικά δείτε ότι κρυβόταν δαιμόνιο μέσα. Το οποίο το έσκασε με την υπομονή του το έσκασε. Λέγοντας δεν θα φάω την τρίτη ώρα, δεν θα φάω την έκτη ώρα, δεν θα φάω την ενάτη ώρα, δεν άντεξε ο δαίμονας. Βλέποντας αυτή την υπομονή που έκανε στο αίσθημα της πείνας, που τελικά του το δημιουργούσε συνέχεια ο πεινασμός. Ο οποίος έφυγε μέσα από το στόμα του, όπως σας είπα, με βρώμα και δυσοδεία και με μορφή καπνού. Δείτε τώρα και σκεφτείτε ο κάθε ένας από εμάς πόσο χαμηλά πνευματικά ζούμε και σαν χριστιανοί έξω στον κόσμο και σαν μοναχοί. Και γι' αυτό η υπομονή είναι μια αρετή που την έχουν ανάγκη να την αποκτήσουν και οι χριστιανοί και οι μοναχοί. Για να βλέπει ο άλλος το Ευαγγέλιο εφηρμοσμένο στην πράξη. Να το βλέπει εφημισμένο στην πράξη. Και να λέει πράγματι αυτό που όπως σας είπα και έλεγα το πρωί και στους προσκυνητές που είχαν έρθει, ότι ο στόχος της ζωής μας είναι να γίνουμε φως. Και το ότι θα γίνουμε φως, όταν γίνουμε φως, αυτό το βλέπει ο άλλος. Του γίνεται ορατός στον άλλον. Και γι' αυτό τους έλεγα στον Δημήτρη, στον Γιωργάκη, στη Μαρίνα, στην Κατίνα, όταν η Κατίνα έγινε φως, τελικά της βάλαμε φωτοστέφανο. Γι' αυτό βάζουμε το φωτοστέφανο. Είναι ένδειξη ότι η ζωή της Κατίνας, της Μαρίνας, του Κώστα, του Γιώργου, του Δημητρίου, έγινε φως. Και από Δημήτριος έγινε Άγιος Δημήτριος. Και από Γιωργάκης έγινε Άγιος Γιώργος. Και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι τον βιώσαμε, τον ζήσαμε και είδαμε ότι έγινε φως. Είδαμε πως ήταν πιο πριν ένα σβησμένο κεράκι και γι' αυτό τους λέω τι μου ανάβεται λέω τόσα κεράκι. Έπαιρνε 5, 1, 10 ή άλλοι. Αυτό ίσως πρέπει το κήρυγμα το κάνουμε πριν μπουν μέσα στον ναό. Λίγη την υγεία των ανθρώπων. Δεν είναι παιδάκι μου, λέει, το κεράκι για την υγεία των ανθρώπων. Δεν ανάβουμε κεριά για την υγεία. Άμα θέλετε για την υγεία των ανθρώπων υπερηγείας, έχουμε εκεί τα χαρτάκια υπερηγείας. Που γράφουμε υπερηγείας υπεραναπαύσεως. Το κεράκι είναι γιατί δείχνει εσύ ότι είσαι στο σκοτάδι και έχεις ένα σκοπό στη ζωή σου. Πρώτος στόχος της ζωής σου είναι να γίνεις φως. Αυτό δείχνεις. Ότι Χριστέ μου έρχομαι στην Εκκλησία για να βοηθηθώ να γίνω φως. Και από σκοτάδι που είμαι να λάμψω. Επομένως ότι δεν άπετε 5 κεριά. 5 φωτισμούς θα έχουμε. Ένα κεράκι. Το οποίο μαρτύρει το σκότος που γίνομαι φως. Αυτό λοιπόν όμως πώς θα γίνω φως. Αποκτώντας αυτές τις αρετές. Και μία από τις αρετές είναι η Αγία Υπομονή, η υπομονή που πρέπει να αποκτήσω.
η οποία είναι βάση, θα έλεγα, πολλών άλλων αρετών. Ακόμα και της ταπεινώσεως. Η αρετή της υπομονής. Διότι ο άνθρωπος μαθαίνει και υπομένει. Μαθαίνει και αντιμετωπίζει όλους τις καταστάσεις, όλους τους πειρασμούς. Και όταν τα βλέπει και θετικά μάθει να τα βλέπει, πατάει σταθερά, τα βλέπω πλέον θετικά απέναντί μου. Και δοξάζω τον Θεό και για τον κακό τον γείτονα που έλεγα, ο κακός ο χρόνος περνάει, ο κακός ο γείτονας δεν φεύγει, τελικά του ανάβω το κεράκι και λέω Θεέ μου κράτα για τον καλά τον κακό τον γείτονα, γιατί αυτός έγινε η αιτία εγώ να αποκτήσω αυτές τις αρετές. Αυτός ο κακός ο γείτονας έγινε η αιτία, Χριστέ μου, εγώ να κερδίσω τον παράδεισο. Αυτός ο άνθρωπος έγινε η αιτία της σωτηρίας μου. Δόξα σε Κύριε στο όνομά σου. Και για τον κακό τον άνθρωπο αποδίδει το δόξα. Τελικά. Και μπορεί και αυτός να σωθεί κάποια στιγμή. Θυμηθείτε τον γέροντα που πόρνευε, βλέποντας την υπομονή του νεαρού, τελικά μετανόησε και σώθηκε. Η υπομονή δηλαδή γεννά και τη σωτηρία και άλλων ανθρώπων. Όχι μόνο τη δική μας σωτηρία, αλλά γεννά και τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Έχουμε τώρα αυτή την υπομονή. Ζει με αυτή την υπομονή έξω ο κόσμος. Και αν δεν ζει, πρέπει να την αποκτήσει. Γιατί η υπομονή οδηγεί στη σωτηρία μας. Ομοίως και τη δική μας σωτηρία. Και γι' αυτό είναι αναγκαία η υπομονή. Είναι αρετή αναγκαία και για τους χριστιανούς της πόλης και για εμάς τους μόναχους μέσα στα μοναστήρια. Αυτά νομίζω ότι ήταν αρκετά για σήμερα. Για μία αρετή την οποία δυστυχώς την έχουμε ξεχάσει. Ήμασταν υπόμονοι. Ήμασταν υπόμονοι. Θέλουμε όλα γρήγορα να γίνονται και όχι μόνο ανυπόμονοι, αλλά δεν μας γεννάει και τον εγωισμό. Βγάζουμε γλώσσα, βγάζουμε το ένα, βγάζουμε το άλλο, δεν υπομένουμε τίποτα. Πώς θα καλλιεργήσω τον εαυτό μου μετά. Και γι' αυτό όποιος δεν έχει λέει υπόμονη, τι είπαμε, δεν μπορούμε να φτάσουμε στα ύψη των παλαιών πατέρων. Γιατί δεν έχουμε υπομονή. Χάθηκε λες σημαίνει μας υπομονή. Και γι' αυτό ο άνθρωπος δεν προοδεύει πνευματικά. Εγώ εύχομαι μέσα από την πλευρά της καρδιάς μου, μακάρι και οι χριστιανοί μας, μακάρι και εμείς, να αποκτήσουμε αυτή την υπομονή. Και θα τη μάθουμε ο ένας υπομένοντας τον άλλον. Κάνοντας υπομονή. Και τότε θα δείτε πως ο άνθρωπος αποκτάει η μία αρετή, φέρνει μετά, γεννάει την άλλη αρετή. Γεννάει την άλλη αρετή. Ας δοξάσουμε λοιπόν τον Θεό που μάθαμε και σήμερα μια άλλη αρετή που πρέπει να αποκτήσουμε, την υπομονή. Και είτε να την αποκτήσουμε για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.